Οπότε πάμε να δούμε και λίγο πρακτικά το όλο πρόγραμμα. Πού είμαστε εδώ πέρα? Λοιπόν, είμαστε στο χώρο προθέρμανσης. Υπάρχουν δύο ειδών προθέρμανσης. Ο εξωτερικός χώρος, ο οποίος τα παιδιά κάνουν σε διάδες ένα μικρό τρεξιματάκι με δρομικές. Υπάρχει και ο χώρος μέσα στο γήπεδο εδώ του ποδοσφαίρου, στο οποίο υπάρχει αστίβος εμπόδιων. Τώρα δεν τον έχουμε στήσει, θα το δείτε αργότερα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι τα παιδιά μπαίνουν μέσα στο κουλουάρ, μέσα στα συγκεκριμένα αυτά πατηματάκια, διαδρόμους, και θέλουμε να είναι πάντα σε διάδες. Το διάδες έχει μεγάλη σημασία για αυτό το πρόγραμμα, γιατί θέλουμε να δώσουμε μεγάλη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των παιδιών σαν ζευγάρι, στην αλληλοβοήθεια, και ιδίως αυτό μας το δείχνει η επόμενη άσκηση, στην οποία αν δεν έχω με το ζευγάρι μου καλή συνεργασία, δεν μπορώ να την κάνω. Στον κορμό ισορροπίας, ο μαθητής καλείται να περάσει τον κορμό, αλλά όμως θα πρέπει να στηριχτεί στον συμπαίκτη αθλητή του, συνεργάτη του. Να νιώσει το χέρι του, να νιώσει τη βοήθεια, να νιώσει τη δύναμή του. Ο δεύτερος σταθμός. Ναι. Ο δεύτερος σταθμός είναι ο σταθμός Λάλο. Εδώ τώρα τι προσέχουμε? Προσέχουμε τα πλάγιο βηματισμό πρώτον, αλλά βασικότερο είναι να μην προσπερνάει πάλι σε ζευγάρι τον δουλεύουμε, ότι το κάθε ζευγάρι μένει στον ίδιο ρυθμό. Δεν προσπερνάει ο ένας τον άλλον και δεν ανταγωνίζεται ο ένας τον άλλον. Είναι βασικό αυτό. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Τρίτος σταθμός. Συνεχίζουμε με δρομικές ασκήσεις. Στον διάδρομο αυτό πάμε ψηλά πόδια, ψηλά γόνατα. Μέχρι την οποία κάτω. Συνεχίζουμε με δρομικές ασκήσεις, πλάγια βήματα, μέτωπο με μέτωπο. Είναι μια άσκηση προσομοίωσης για να μπούμε στο άθλημα του μπάσκετ και του handball μετά, το οποίο βοηθάει σαν μια προθέρμανση με το πλάγια βήματα. Πάλι είμαστε όμως αντιμέτωποι και πάμε πάλι μαζί. Είμαστε αντίπαλοι συμπαίκτες όμως. Και είμαστε στο πέμπτο σταθμό. Τελευταίο σταθμό στις δρομικές ασκήσεις, εναλλάξει χέρι και πόδι με άλμα. Το έχουμε κάνει λοιπόν όλες αυτές τις δρομικές. Το ζευγάρι μετά αλλάζει θέση, γιατί πρέπει στον κορμό τώρα και το άλλο παιδάκι να περάσει πάνω από τον κορμό. Οπότε αυτή η διαδρομή εξωτερική γίνεται δύο φορές. Υπάρχουν όμως και παιδιά που δεν είναι σε φυσική κατάσταση τόσο καλή. Κάνουν τις ασκήσεις ή απλά. Κάνουν τις ασκήσεις και αυτό με το ρυθμό που μπορεί ο καθένας. Γι' αυτό λέμε ότι το ζευγάρι του πρέπει να τον περιμένει στις δρομικές και κανείς να μην προσπερνάει. Ο ρυθμός είναι συγκεκριμένος για να μην κουραστεί κανείς και να το διασκεδάσουμε.